Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η κυρία Παπακλονάρη Αποστολή, εκπαιδευτικός του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Γραβενών. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μαθητές, η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, αντίστοιχα με την 25η Μαρτίου, συνεορτάζεται με μια γιορτή της Παναγίας, την γιορτή της Αγίας Σκέπης του Θεοτόκου, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τη Μητέρα του Θεού για τη σκέπη και την προστασία της στον αγώνα των Ελλήνων για την υπεράσπιση των εθνικών δικαίων τους. Πολλοί άλλωστε ήταν οι Έλληνες στρατιώτες που έβλεπαν πάνω από τα χαρακόμματα τη μορφή της Παναγίας να τους προστατεύει από τις βόμβες του εχθρού. Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί μέρα τιμής και μνήμης για εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα μνημονεύουμε τη δύναμη και το ψυχικό σθένος αυτών που τόλμησαν να βροντοφωνάξουν τον θρηλυκό όχι, που έγινε σύμβολο αντίστασης και ελπίδας, πως ο φασισμός δεν είναι ανίκητος. Την 28η Οκτωβρίου του 1940 η χώρα μας μπήκε στον πόλεμο. Οι Έλληνες κλείθηκαν σε επιστράτευση και με το τραγούδι στο στόμα να χωρούσαν για το μέτωπο. Η υποδηλωμένη Ευρώπη με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσε τον ελληνικό στρατό με ανεπροκείρου χυσμό και ελάχιστα πολεμοφόδια, όχι μόνο να αντιστέκεται, αλλά να περνά στην αντεπίθεση, στανατώντας την ιταλική προέλαση. Όλες οι απανωτές γενικές επιθέσεις των Ιταλών μέχρι τις αρχές του Νοεμβρίου απέτυχαν. Οι ελληνικές δυνάμεις του αποσπάσματος Πύμνου καθήλωσαν την επίλεκτη μεραρχία λεπτομισθών Τζούλια και την 1η Νοεμβρίου, όταν κατέφθασαν οι πρώτες ελληνικές ενισχύσεις, ξεκίνησε η νικηφόρα προέλευση που αποτέλεσε την πρώτη νίκη κατά του άξονα ευρωπαϊκού εδάφους. Οι Έλληνες απελευθέρωσαν την Κοριτσά, το Πόγραδε, το Δέλβινο, του Αγίου Σαράντα, το Αρχιρόκαστρο και τη Χιμάρη. Τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου του 1941, σε μια απέλπιδα προσπάθεια ανάκαμψης, ξεκίνησε μεγάλη αρινή ιταλική επίθεση, την οποία παρακολουθούσε ο ίδιος ο Μουσολίνη. Η επιχείρηση προετοιμαζόταν από την αρχή του χρόνου, ωστόσο έσβησε άδοξα. Σε αυτή την επίθεση, μεταξύ πολλών πράξεων ηρωισμού, γράφτηκε από το 5ο Σύνταγμα της Ιώτα Μεραρχίας ο θρύλος υψώματος 731, οι σύγχρονες θερμοπύλες του ελληνισμού. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί όλου του κόσμου διαλαλούσαν τη δόξα της μικρής Ελλάδας, που σκόρπιζε σε όλους τους αγωνιζόμενους κατά του φασισμού λαούς το θάρρος και την ελπίδα, και απέδειξε ότι η ύλη είναι ανίσχυρη μπροστά στο πνεύμα. Ότι η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα, αλλά με τη σκαρδιά στο πείρωμα και με το αίμα. Την ταπεινωτική ήττα της Ιταλίας ακολούθησε η εισβολή του γερμανικού στρατού στη Μακεδονία από την ελληνογιουγκοσλαβική μεθόριο και κατάληψη της χώρας. Οι αγωνιστές του Ρούπαλ παραδόθηκαν μετά τη συνοικολόγηση του Γεώργιου Τσελάκοβλου και οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα στις 27 Απριλίου του 1941. Στην περίοδο της κατοχής, η μικρή μας χώρα υπέστη καταστροφή του παραγωγικού ιστού και αλληλεσίες των αρχαιολογικών θησαυρών και των έργων τέχνης. Το αποκορύφωμα όμως της θηροδίας των κατακτητών ήταν οι χιλιάδες νεκροί από πείνα στο μεγάλο λοιμό του 41-42, τα 89 αναγνωρισμένα ολοκαυτώματα σε όλη την ελληνική επικράτεια και οι εκτελέσεις αθώων αμάχων, ακόμα και παιδιών, ως αντίπεινα σε πράξεις αντίσταση του λαού μας. Εκατόμβες νεκρών στα Καλάβρητα, στο Κομμένο Άρτας, στο Δίστομο, στο Μεσόγουνο, στο Σπύρο Ψυχολεμαϊδας, στην Κλεισούρα Καστοριάς, καθώς και οι σφαγές που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή μας, στο Κοσμάτι Γραβενών, στις 9 Ιουλίου 1944 και στο Μαρτυρικό Κυπουργείο, όπου μεταξύ 4ης και 15ης Ιουλίου του 1944 σημειώθηκαν θηριωδίες με χαρακτηριστικό αυτόν το θάνατο αβάπτης του βρέφους. Κάποτε όμως έφτασε η ελευθεριά, πολυπόθητη και ακριβά πληρωμένη. Στις 12 Οκτωβρίου 1944, οι Γερμανοί έφυγαν από την Ελλάδα, από την Αθήνα και σταδιακά από την Ελλάδα ολόκληρη. Έληξε έτσι ένας τετράχρονος αγώνας που έγραψε σελίδες δόξας στην ιστορία του τόπου μας. Οι Έλληνες αντιστάθηκαν με σθένος και γενναιότητα στη θέληση των δυνάμεων του άξονα, υπερασπιζόμενοι τα πάτρια εδάφη, αλλά κυριότερα το δικαίωμά του στην αξιοπρέπεια, αρνούμενοι την υποδούλωση συνειδήσεων και ανθρώπων. Ο λαός μας, βιώνοντας μία από τις δυσκολότερες περιόδους της νεότερης ιστορίας του, σήκωσε το τίμημα των αξιοπρεπών εκλογών του, ανεδεικνύοντας τα ιδανικά που μας χαρακτηρίζουν ως Έλληνες εδώ και 3.000 χρόνια. Την αγάπη για την ελευθερία, τη μεγαλοψυχία, το φιλότιμο, την αξιοπρέπεια, τη συνέπεια στην εκτέλεση του καθήκοντος, το χρέος απέναντι στην ιστορία και την αγάπη στο Θεό και την πατρίδα. Καθώς λοιπόν στις μέρες μας βρισκόμαστε διαρκώς μπροστά σε παγκόσμια και πανανθρώπινες προκλήσεις, θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με την ίδια ελπίδα, με το ίδιο αγωνιστικό πνεύμα εκείνου του καιρού. Η μοίρα του τόπου μας άλλωστε είναι να αντιμετωπίζουμε εχθρούς. Ας είμαστε έτοιμοι στις δύσκολες στιγμές της πατρίδας μας να φανούμε άξιοι απόγονοι των μεγάλων προαγώνων μας, της λαμπρής ιστορίας μας και του δοξασμένου παρελθόντος μας. Να εξασφαλίσουμε πρωτίστως ένα δίκαιο και δημιουργικό μέλλον για τα παιδιά μας, εξαλείφοντας κάθε ιδέα επιθετικού πολέμου,
και παγιώνοντας την ειρήνη στον κόσμο. Να εργαστούμε με σύμπνοια και ενότητα, προτάσσοντας την κοινωνία και τον τόπο, με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον και την πρόοδο της χώρας μας. Όλοι μαζί λοιπόν, Έλληνες. Και όχι μόνο στη μεγάλη ώρα του πολέμου, αλλά και στη μεγάλη ώρα της ειρήνης, που χρειάζεται και αυτή η μέθη, αγώνα και αγρύπνη. Κλείνοντας, σας ευχηθούμε αιωνία η μνήμη και η δόξα των ηρωικών σπεσόντων. Ειρήνη και πρόοδο για την πατρίδα μας. Ειρήνη και πρόοδο για όλη την ανθρωπότητα. Χρόνια πολλά, Ελλάδα μας. Ευχαριστώ.